Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 παρά 20, είναι μαζί μας η Υπουργός, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Πολλά από όσα ανακοινώθηκαν αφορούν στο δικό σας το χαρτοφυλάκι. Επομένως, θα θέλαμε έτσι σιγά-σιγά και όσα μπορείτε τώρα να μας εξειδικεύσετε. Το Κώστα μου απαγόρευσε να ρωτήσω για τα 62 έτη. Επομένως, του αφήνω την πρώτη ερώτηση. Νομίζω αυτό γιατί δεν αλλάζει. Μακράν από την ηλικία αυτή, γι' αυτό δεν. Πάμε να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε, κυρία Κεραμέως, με τους συνταξιούχους. Λοιπόν, να. Έχουμε δύο εξαγγελίες που κρατάω εγώ. Την έκτακτη ενίσχυση πριν τα Χριστούγεννα, να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί, ποιοι θα την πάρουν κλπ. Και τις αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου, ποιους αφορούν και τι γίνεται με αυτούς που έχουν ακόμα την προσωπική διαφορά, που δεν ξέρω τελικά πότε σβήνει τελείως αυτό το μέτρο. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Είχαμε πολλές ειδήσεις το Σαββατοκύριακο και νομίζω ο Πρωθυπουργός μπόρεσε να ξετυλίξει έτσι το συνολικό του σχεδιασμό για την επόμενη τριετία, το όραμά του για την Ελλάδα του 2027. Πολλά από αυτά που είπε αφορούν και τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά. Επειδή ξεκινάτε με τα ασφαλιστικά, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση που γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, βάση αλγορίθμου, στις συντάξεις. Από 1η-1η λοιπόν θα έχουμε μια αύξηση συντάξεις που θα κυμανθεί μεταξύ 2,2-2,5%. Βάση, ξαναλέω, του αλγορίθμου που έχει θεσπιστεί, θα έχουμε λοιπόν μια νέα αύξηση στις συντάξεις. Ταυτόχρονα, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, θα προβλεφθεί μια έκτακτη ενίσχυση έως και 200 ευρώ σε περίπου 670.000 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν εισόδημα μέχρι 1.600 ευρώ και οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά μέχρι ακριβώς να σβήσει η προσωπική διαφορά. Άρα αυτό αφορά μόνο όσους έχουν ακόμα την προσωπική διαφορά. Σωστά, σωστά. Σωστά. Έως 200 και... από, δεν έχει μήνυμα αυτό, επειδή έχει τα πάντα 200. Βγαίνει μια φόρμουλα. Πάντοτε αναλόγως θα εξειδικευτούν αυτά, βγαίνει μια φόρμουλα, αλλά η ενίσχυση θα είναι έως 200 ευρώ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά. Τώρα είχαμε αρκετά που αφορούν όμως και τα εργασιακά. Με πρώτο, θα έλεγα, και βασικότατο μέτρο, τη διπλάσια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Διπλάσια σε σχέση με αυτό που είχε εξαγγελθεί. Είχε εξαγγελθεί ότι θα είναι 0,5% και από το 0,5% πήγαμε στο 1%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει τα λεφτά που πληρώνονται στο κράτος για κάθε εργαζόμενο. Άρα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θυμίζω ότι έχουμε ήδη κάνει μία μείωση η οποία αγγίζει το 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα είχε πάρα πολύ ψηλές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές το 2019. Πλέον τις έχουμε μειώσει κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Τώρα μειώνουμε κατά άλλη μία μονάδα και μέχρι το 27 θα αγγίξουμε τις 6 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες. Άρα αυτή είναι η τελευταία μείωση. Όχι, θα έχουμε και το 27. Μισόλτο. Άρα, μειώνεται λοιπόν οι ασφαλιστικές εισφορές 1% το 25. Σωστά. Από αρχή, και άλλο από μισό της 100, και άλλο, ναι, και άλλο μισό της 100 το 27. Α, και άλλο 0,5 το 27. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν μισό της 100 το 25, μισό της 100 το 27. Το μισό της 100 το 25 έγινε 1. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, αυτό στην πράξη όμως τι σημαίνει, το πούμε με απλά λόγια. Σημαίνει νέες θέσεις εργασίας. Σημαίνει τόνωση της απασχόλησης. Και πώς αποδεικνύεται κιόλας αυτό? Τα χρόνια αυτά που μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το 2024 δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα 500.000 περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι δούλευαν το 2019. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο για να απελευθερώσει ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, τη δυναμική της απασχόλησης, να τονώσει τη δυναμική της απασχόλησης και να μας βοηθήσει στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Αυτός ο αριθμός των απασχολούμενων, μας είπατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, 500.000. Αφορά στους εποχικούς, δηλαδή τώρα που έχει τελειώσει. Όχι, σας μιλώ για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από το 19 μέχρι το 24. Και όλα αυτά συμβάλλουν σε τι? Στο δίκτυο ανεργίας. Πριν από λίγες μέρες η Ελστάτ δημοσιοποίησε τον δίκτυο ανεργίας, ο οποίος για πρώτη φορά με επιβεβαιωμένα στοιχεία πέφτει κάτω από το 10%, πέφτει στο 9% για πρώτη φορά με επιβεβαιωμένα στοιχεία από το 2009. Πάντως, επειδή είμαστε σε... Αλλά αν μου επιτρέπετε μόνο μία πρόταση, θέλω να τονίσω το εξής. Αυτό δεν συνιστά εφησυχασμό. Δεν σημαίνει ότι επειδή πιάσαμε μονοψήφιο ρυθμό ότι έχουμε λύσει τα ζητήματα. Όχι, δεν έχουμε λύσει τίποτα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη για να τονώσουμε ακόμα περισσότερο την απασχόληση τώρα που φτάνουμε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Κάτω από το 10% είναι πλέον ο σκληρός πυρήνας ανεργίας. Και άρα εκεί είναι που χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες και θα πάμε στοχευμένα. Ναι. Θα πάμε στοχευμένα σε κατηγορίες δηλαδή που θεωρούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο βελτίωσης. Ποιες είναι αυτές? Οι γυναίκες.
Οι γυναίκες με βάση τα στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο να αυξήσουν την απασχόληση. Γιατί? Για τα στοιχεία δείχνουν διεθνώς ότι οι γυναίκες πολύ συχνά δεν δουλεύουν γιατί φροντίζουν ανήλικα παιδιά ή γιατί φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους γονείς. Εδώ εντάσσεται, παρακαλώ, ολοκλήρωση. Άρα, πρώτο, οι γυναίκες. Δεύτερον, οι νέοι μας. Τρίτον, τα άτομα με αναπηρία. Τέταρτον, οι συνταξιούχοι. Τέσσερις κατηγορίες στους οποίους θέλουμε να εστιάσουμε το επόμενο διάστημα για να τονώσουμε περισσότερο την απασχόληση, για να ρίξουμε περισσότερο την ανεργία, για να αυξήσουμε συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εγώ έχω ένα προβληματισμό. Ποιος είναι? Προφανώς το μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι τεράστιο και πρέπει να μειωθεί. Αλλά ταυτόχρονα τα ασφαλιστικά ταμεία, λόγω μαύρης εργασίας, λόγω γύρανσης πληθυσμού, αυτά έχουν προβλήματα. Και μπορεί να έχουν και περισσότερο στο μέλλον. Έχουν το έχετε δει αυτό στο μελλοντικά, δηλαδή μήπως αυτή η μείωση δημιουργήσει κενό στα ταμεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσα λεφτά είναι, ας πούμε, θα σας πω, κύριε Παχλημίτζο, ένα παράδειγμα. Μία από τις υπήρξαν φορές που το ελληνικό δημόσιο ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα, είχε φροντίσει από νωρίς για τα ζητήματα που έρχονταν στο μέλλον. Παράδειγμα, το ταμείο, το ΑΚΑΓΕ για την αλληλεγγύη των γενεών. Δηλαδή οι εισφορές που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, προκειμένου ακριβώς να έχουν και επόμενες γενιές αντιστοίχω να λαμβάνουν όταν θα βγουν στη σύνταξη. Άρα έχουν ληφθεί πρόνοιες από το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει ένας σχεδιασμός μακροπρόθεσμος, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά την τομέα των συντάξεων. Αλλά το μέτρο αυτό είναι καταλυτικής σημασίας για να τονώσει την απασχόληση. Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, περισσότεροι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Άρα, στο εργασιακό κομμάτι, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο συνδυάζεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για περαιτέρω αύξηση κατώτατου μισθού το 2025. Είμαστε ήδη στα 830 ευρώ. Πού θα πάει? Ο δρόμος που έχουμε χαράξει μπροστά είναι μέχρι τα 950 το 2027. Από τον Ιανουάριο θα αρχίσουμε τις διαβουλεύσεις για την αύξηση που θα γίνει το 2025. Θα γίνει μια αύξηση το 2025. Θα το συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει μια διαδικασία περί τον Απρίλιο, αυτό συνήθως. Ναι. Άρα δεν ξέρετε ακόμα που θα κυμανθεί η αύξηση. Όχι, δεν έχει γίνει διαδικασία ακόμα. Υπάρχει εκτίμηση, τέλος πάντων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Είμαστε στα 830, ναι, και πρέπει να φτάσουμε στα 950 μέχρι το 2027. Συνεπώς, θα γίνουν όλες τις διαβουλεύσεις με τους εταίρους. Άρα έχουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος και αυξάνουν το κατώτατο μισθό διαρκώς. Ήδη η αύξηση κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από το 28%. Σας θυμίζω πού ξεκινήσαμε με τον κατώτατο μισθό και ήδη έχουμε φτάσει. Σας πω για τις φορές, συγγνώμη, τώρα το θυμήθηκα. Δεν απαντήσατε όμως στην αγωνία που συμμετέφερα. Ποια? Ότι αν υπάρχουν τα λεφτά. Μα γι' αυτό σας λέω. Και αν στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό και να πούμε γιατί έχουμε το κενό. Σας απάντησα, κύριε Παχλημίτζο. Σας απάντησα ότι υπάρχει ακριβώς, υπάρχει πρόνοια με το ταμείο. Κοιτάξτε τα. Η μείωση των εισφορών αυτή, το 1%, πόσα λεφτά αφαιρεί από τα ταμεία? Αυτούς τους προϊσμούς κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών, αναλυτικά. Πάντως, όλα τα μέτρα είναι κοστολογημένα, αναλυτικά, προφανώς όπως πάντοτε με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και προφανώς είναι αποφάσεις αυτές που λαμβάνονται, προκειμένου ακριβώς το συνολικό πακέτο να είναι ένα το οποίο θα υπηρετήσει τους στόχους μεταρρυθμιστικού της κυβέρνησης, θα τονώσει την απασχόληση, θα αποκλιμακώσει περαιτέρω την ανεργία. Ταυτόχρονα να πω ότι πολύ σημαντικό μέτρο είναι και αυτό το οποίο δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις για να στηρίξουν τους εργαζόμενους, για παράδειγμα, με επιδόματα για παιδικούς σταθμούς. Άρα να εκπίπτουν φορολογικά αυτές οι δαπάνες. Θα εξειδικευτούν όλα αυτά τα μέτρα, αλλά και αυτό στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οικογένειας και αντιμετώπισης και του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα αναλυθούν όλα αυτά τα μέτρα το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως, επίσης μέτρο στο οποίο έκανε ειδική αναφορά ο Πρωθυπουργός προχτές, η νέα φιλοσοφία του πιλωτικού επιδόματος ανεργίας. Αλλάζει η φιλοσοφία του επιδόματος ανεργίας. Για 70 χρόνια στη χώρα μας είχαμε ένα επίδομα ανεργίας το οποίο ήταν λίγο πολύ επίπεδο. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, είτε δούλευες 40 ώρες την εβδομάδα, είτε δούλευες 25 ώρες την εβδομάδα, εάν έβγαινες στην ανεργία μετά έπαιρνες το ίδιο επίδομα. Αλλάζουμε λοιπόν τη φιλοσοφία, ξεκινούμε ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος. Πότε ξεκινάει αυτό? Το επόμενο διάστημα. Ναι. Ο πρώτος βασικός άξονας θα γίνει πιο δίκαιο. Δηλαδή, διαφορετικό επίδομα θα παίρνεις εάν δούλευες πλήρους απασχόλησης και διαφορετικό επίδομα θα παίρνεις εάν ήσουν Αμερικής απασχόλησης, ένα παράδειγμα, με 25 ώρες την εβδομάδα. Δεύτερη αλλαγή, το επίδομα θα είναι μπροστοβαρές. Δηλαδή, θα παίρνεις περισσότερα χρήματα στην αρχή της περίοδου της ανεργίας, τη δύσκολη εκείνη φάση που χρειάζεσαι και περισσότερη στήριξη, και μετά θα βαίνει μειούμενο το επίδομα, ούτως ώστε να σε παρακινήσει στο να βρεις εργασία. Mm.
Και ακόμα και στις τρεις φορές που κάποιος... Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης σου προσφέρει εργασία με βάση ακριβώς το ατομικό σου σχέδιο και αν τρεις φορές αρνηθείς, τότε πλέον δεν περιλαμβάνεις τη στήριξη. Γιατί μπορεί, συγγνώμη, μπορεί εγώ να είμαι λοιπόν διαφημιστή και να μου πει υπάρχει μια θέση για οδηγό κλάρκ. Υπάρχει ατομικό σχέδιο δράση το οποίο κατατίθεται με βάση ακριβώ τα προσόντα σου, την προϋπηρεσία σου, το καθεξή. Ταιριάζει το προφίλ σου. Βεβαίως, προφανώς. Κάτι άσχετο. Η διάρκεια του Ταμείου Ενεργείας πόση θα είναι, θα αλλάξει? Κοιτάξτε, θα το δούμε αυτό. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα συγχώνευση του τακτικού επιδόματος και του μακροχρόνιου. Θα πηγαίνει μέχρι 24 μήνες. Θα σα πω για ποιο λόγο. Όχι, ειδικά στου εποχικού που ασχολούνται. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Είναι άλλο κεφάλαιο. Φέτος άκουσα αρκετά για να σα μεταφέρω κιόλας, ότι εμείς δουλεύουμε 6 μήνες ή 7 μήνες ή 8 μήνες και μετά πλέον δεν μπορούν να πάνε άλλο ένα εξάμηνο στο Ταμείο Ανεργίας να μπουν. Λοιπόν, να πούμε το εξής, είναι λίγο τεχνικό αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά είναι άλλο το κύριο επίδομα ανεργίας και άλλο το εποχικό. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία για αυτούς που δουλεύουν σεζόν, για το πούμε πολύ απλά. Μπράβο. Αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα αφορά μόνο την πρώτη κατηγορία. Είναι το κύριο επίδομα ανεργίας. Όχι για αυτούς που δουλεύουν σεζόν και οι οποίοι συστηματικά κάθε χρόνο δουλεύουν κάποιους μήνες το χρόνο και τους υπόλοιπους στηρίζονται από το εποχικό επίδομα ανεργίας. Άρα μιλάμε μόνο για την πρώτη κατηγορία, το κύριο επίδομα ανεργίας, αλλά έχουμε ανοίξει, αν θέλετε, το ζήτημα και έχουμε κοιτάξει και το κοιτάμε ήδη και το ζήτημα του εποχικού επιδόματος ανεργίας. Σας ευχαριστώ. Βλέπω, έχουμε τρία ερωτήματα για το ΕΝΕΑΣ. Αν θα μειωθεί, το βλέπεις στο γι' αυτό προηγουμένως που με βλέπατε ανεκτικάζω στο πληθυντό. Είναι αυτή που σας έλεγα πριν για την αλληλεγγύη των γενεών, που με ρωτήσατε τι πρόνοιες παίρνουμε. Ρωτούν αν θα μειωθεί, ρωτούν, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι τρία ερωτήματα πάνω σε αυτό τι θα γίνει με την ΕΝΕΑΣ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι να ανακοινώσουμε, θα το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Εξετάζουμε συνολικά το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι πάντως. Δεν υπάρχει κάτι, αλλά υπάρχει μια συζήτηση για το. Όχι, υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια ζητήματα σχετικά με το πώς εφαρμόζεται. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως σε αυτό το χρόνο. Τώρα πάμε λίγο στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ναι. Πάμε σε νέα φάση της εφαρμογής και αλλού. Ναι, ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι είναι ψηφιακή κάρτα εργασίας? Ο κάθε εργαζόμενος στο κινητό του έχει την κάρτα του. Τη χτυπάει με το που ξεκινάει η δουλειά και την ξαναχτυπάει το που τελειώνει τη δουλειά του. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας του εργαζομένου. Πόση ώρα πραγματικά δουλεύει και για να αμείβεται για αυτόν τον χρόνο. Η ψηφιακή κάρτα ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια. Πρώτα στις τράπεζες, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στις εταιρείες security, στις ΔΕΚΟ. Τον Ιούλιο έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Περάσαμε στην καθολική εφαρμογή σε όλη τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο. Μιλάμε για 700.000 εργαζόμενους. Και τώρα, άμεσα, τις επόμενες ημέρες, ανοίγει η πιλωτική φάση για όλο τον τουρισμό και την εστίαση. Επίσης πολύ μεγάλο άνοιγμα. Πρέπει να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα έκανα μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση με όλους τους εκπροσώπους μαζί. Το τονίζω γιατί δεν είναι σύνηθες να κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι. Εκπρόσωποι εργαζομένων, εκπρόσωποι εργοδοτών και η πολιτεία για να συζητήσουμε πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι σημαίνει για τον εργαζόμενο αυτό? Τα στοιχεία που έχουν βγει δείχνουν ότι έχουμε, για παράδειγμα, στα σούπερ μάρκετ 62% παραπάνω δηλωθήσεις υπερορίες σε σχέση με πριν την ψηφιακή κάρτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προφανώς καταγράφονται πολύ περισσότερο οι υπερορίες με την χρήση της ψηφιακής κάρτας. Βεβαίως σημαίνει και μεγέθυνση της οικονομίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα αυτό που μας νοιάζει είναι ο εργαζόμενος να αμείβεται για το χρόνο που πραγματικά εργάζεται. Γεγονός. Όχι, συγγνώμη, θέλω να πω καλή τύχη. Δεν υπονοώ κάτι για τους φίλους στην εστίαση. Καταλαβαίνω τα προβλήματα που έχουν και τις ανάγκες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου εκεί που έχουν στα νησιά 10 πελάτες την ημέρα και έχουν χίλιους, μπορεί να είναι τέτοια αναλογία. Αλλά τα ωράρια τώρα κατά ψέματα. Όσοι έχουν πάει και τα βλέπουμε, δεν τηρούνται. Ειδικά στα νησιά το καλοκαίρι. Γι' αυτό η ψηφιακή κάρτα, και προσέξτε, η ψηφιακή κάρτα δεν είναι μόνο της ένα εργαλείο. Έρχεται μαζί με τους ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας έχει αυξήσει τους ελέγχους κατά 7,4% φέτος, το 2024. Τα πρόστιμα μόνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο φέτος ήταν 27 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως για θέματα ωραρίου. Κυρίως για θέματα μη σήμανσης ψηφιακής κάρτας και ούτω καθεξής. Άρα, η ψηφιακή κάρτα είναι ένα μέσο. Αλλά μαζί με αυτό έρχονται και οι αυξημένοι έλεγχοι της επιθεώρησης, οι οποίοι γιατί γίνονται? Για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Για να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δίκαιο εφαρμόζεται όπως πρέπει. Να εξελίψετε εντελώς, παρά τις καλές προθέσεις, τα εξής. Να, πολλές επιχειρήσεις λένε στον εργαζόμενο, χτύπα την κάρτα, να είμαστε εντός πλαισίου και να είμαστε νόμιμοι και μετά έλα να δουλέψεις. Απαντώ. Εκεί είναι που έρχεται ο έλεγχος επιθεώρησης εργασίας. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά και εκεί είναι που έρχεται ο έλεγχος, διότι αν εγώ έχω χτυπήσει κάρτα ότι έχω φύγει και με βρει η επιθεώρηση εργασίας
στο χώρο εργασίας, τότε επιβάλλεται ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ στην επιχείρηση. Και στον εργαζόμενο. Στην επιχείρηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ισχυρότατα κίνητρα για συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο και για αυστηρή τήρηση εργατικής νομοθεσίας. Και η απόδειξη είναι αυτή που σας λέω. Δεν θα είχαμε αλλιώς 62% παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με πριν. Άρα, πολύ σημαντικό εργαλείο. Ναι, θα δώσουμε πολύ χρόνο στην πλωτική εφαρμογή για να καταγραφούν ζητήματα, να τα λύσουμε από κοινού με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει όλους συνολικά να έχουμε μια πιο πιστή εφαρμογή. Εγώ με τελευταίο θέση να σας κάνω για το είδα στην εφημερίδα συντακτών. Έχει το τίτλο μάλιστα στο κομμάτι για τη ΔΕΘ. Λέει, έκανε για τον Πρωθυπουργό, αναφέρεται, πως δεν άκουσε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καταλαβαίνω ότι το δεν άκουσε είναι γιατί το ζητούσαν και τα συνδικάτα που διαδήλωναν απ' έξω. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί πάρα πολύ στη σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μιλήσαμε για τον τουρισμό και την εστίαση. Να, δύο κλάδοι που έχουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Η βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αλλά πρέπει και όλοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Διότι η συλλογική σύμβαση, ποιος τη συμφωνεί, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο εκπρόσωπος των εργαδοτών. Πρέπει λοιπόν να κάτσουν από κοινού σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν. Εμείς, από την πλευρά μας ως πολιτεία, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα εγώ για όσα είχαμε το Σαββατοκύριακο παράλληλα με τη ΔΕΘ, Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε. Δεν θα μπω στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος. Θα πω όμως το εξής. Ότι στη δημοκρατία ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα έχουμε μία υπεύθυνη και σοβαρή αντιπολίτευση και κυρίως θα έχουμε προτάσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις. Και να πω και ένα άλλο σχόλιο όμως. Βλέποντας λίγο και τα τελευταία γεγονότα, αλλά και ευρύτερα, νομίζω ότι κανείς μπορεί να δει διαχρονικά στη μεταπολίτευση ότι με την πορεία των διαφόρων κομμάτων, ότι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να συμφωνήσει ή διαφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στη χώρα. Ένας πυλώνας σιγουριάς, ένας, θα έλεγα, πυλώνας που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα.